Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Like. Like λοιπόν κάνουμε και σήμερα, Τετάρτη, ναι, ήρθε η Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, τη μαθαίνουμε εδώ στο Like, πάει η βδομαδίτσα. Τετάρτη λοιπόν, 2 του Οκτώβρη και άκρος φθινοπορεινός ο καιρός. Θύμισε και λίγο χειμώνα, έτσι κάπου στο ενδιάμεσο της ημέρας. Χαμηλές θερμοκρασίες, 13 βαθμοί που σημείωσε η υψηλότερη θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, γύρω στις 12 με 1 το μεσημέρι. Από χθες το βράδυ λοιπόν έπεσε για τα καλά ο υδράργυρος και δεν λέει να σηκωθεί. Γι' αυτό κυρίες μου, ξέρετε, καλτσονάκι, μποτάκια, μποτίτσες, μακριμάνικα, μαύρα πολύ φέτος, must το μαύρο όπως βλέπετε. Και για εσάς τους κυρίους, ένα πουλοβεράκι, ένα τζιν μπουφανάκι, αν και δεν είναι τώρα στη μόδα τα τζιν για τους άντρες, ένα σακάκι έτσι μοντέρνο, γιατί όχι, μια φούτερ μπλουζίτσα, εσείς οι πιο νέοι, πάντοτε μαζί μας. Ο πρελίτσα δεν θα χρειαστούμε σήμερα, ίσως λιγάκι αύριο, θα το δούμε όμως αύριο το απογευματάκι, και από Παρασκευή μετά πάλι. Τώρα, τι έχουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε διανύσει, έχουμε ζήσει από αυτό το χρόνο 275 ολόκληρες ημέρες ζωή να έχουμε και να τις πολλαπλασιάσουμε και να τις κάνουμε, να πω τώρα έναν αριθμό που να βγουν πολλά χρόνια. Καλέ, πώς, τι βγήκα εγώ με τα κοκαλάκια βγήκα στον αέρα. Τι πράγμα είναι κι αυτό. Τι κοπέλα. Ετοιμάζουν τραγούδι τώρα. Δεν ξέρω αν το ακούω μόνο εγώ ή αν το ακούτε κι εσείς. Μάλλον μόνο εγώ το ακούω. Ετοιμάζουν τραγουδάκι τώρα από το Control. Λοιπόν, και να πούμε πως σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός. Χρόνια πολλά στον Κυπριανό, λοιπόν, που έχει την εορταστική του, την ονομαστική του εορτή. Ποιος άλλος γιορτάζει? Όχι, Κύπρος δεν γιορτάζει. Μόνο ο Κυπριανός. Ο οποίος δεν είναι από την Κύπρο ο Κυπριανός. Θα ήταν ο Κύπριος. Χάρη. Από το Control, από την Κύπρο. Έτσι λοιπόν να πέφτουν τα χειροκροτήματα τώρα. Λοιπόν, εγώ μίλησα λίγο για μόδα στην αρχή και δεν το έκανα φυσικά τυχαία, μιας και σήμερα στην εκπομπή μας θα φιλοξενήσουμε το κατάστημα που επιμελείται όχι μόνο την δική μου εμφάνιση καθημερινά, αλλά και πολλών από εσάς. Από τις πιο μικρές ηλικίες μέχρι και τις μεγαλύτερες κυρίες. Και φυσικά ο λόγος για το κατάστημα που άνοιξε στην Κοζάνη έτσι μεγαλοπρεπώς, το Pink Woman, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ίδιο κατάστημα βρίσκουμε και στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Θα έχουμε υπεύθυνη του καταστήματος τη ζωή σε λίγο εδώ κοντά μας. Θα δούμε και πλάνα από τη νέα κολεξιόν και θα μιλήσουμε για την μόδα, για τις τάσεις της μόδας. Θα μιλήσουμε για τα χρώματα που επικρατούν, τι πρέπει να φοράνε οι γυναίκες και φυσικά τι βρίσκουμε στο Pink Woman και ποιες είναι οι προσφορές εκεί. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον Τόλι Τσιρούδη θα ισχύσει και ισχύει και σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας. Όπως επίσης και η Έφη Καλημέρη, διατροφολόγος μας, με ένα πολύ σημαντικό και επικαιρό θέμα. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Δεν ξέρω τώρα αν με παρακολουθείτε εκεί πέρα, Στέλιο μου, από το Pink. Για σκέψτε το λίγο, να δώσουμε μια προσφορά, να δώσουμε μια έκπτωση 20% ας πούμε σε δύο τηλεθεάτριες που θα τηλεφωνήσουν και θα κερδίσουν. Να τηλεφωνήσουν εδώ στο 24610-32233 με εσωτερικό 2. Δύο τηλεθεάτριες να κληρωθούν και να κερδίσουν 20% επιπλέον έκπτωση από τις ήδη ωραίες προσφορές που έχετε στο κατάστημα. Θα το επιβεβαιώσω σε πολύ λιγάκι. Μη σας πω ότι θα το τρέξω και όλα θα το δώσω. Γιατί εκεί τα παιδιά στο Pink, η υπεύθυνη είναι πολύ large. Πιστέψτε με. Pink λοιπόν και σήμερα η εμφάνισή μου και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Να πούμε πως σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα μη βίας. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα μη βίας, λοιπόν. Και στην Γουινέα, την οποία πλέον έχουμε μάθει πάρα πολύ καλά από προηγούμενες εκπομπές, έχουν εθνική γιορτή για την ανεξαρτησία της χώρας από την Γαλλία, που πραγματοποιήθηκε το 1958. Επίσης, έχουμε πολύ σημαντικές ενημερώσεις από τους Δήμους Αμιτέου, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης. Για ποιο θέμα? Για το θέμα... Όχι για τα πανηγύρια.
Καλά, είμαι σίγουρη πως το 90% από εσάς που μας παρακολουθείτε αυτό πιστέψατε. Όχι για τα πανηγύρια, για την τηλεθέρμανση. Γιατί άρχισε ο καιρός να σφίγγει και μέσα έχουμε περισσότερο κρύο. Πότε λοιπόν ξεκινά επισήμως η λειτουργία της τηλεθέρμανσης στους δήμους αυτούς? Και ο Δήμος Αμιντέου λοιπόν μας ενημερώνει ότι από σήμερα, Τετάρτη 2 του Οκτώβρη, ξεκίνησε η παροχή τηλεθέρμανσης στο Δήμο Αμιντέου και συγκεκριμένα σε Αμίντεο, Φιλότα και Ελεβέα. Καλή αρχή λοιπόν να ευχηθούμε στις δημοτικές επιχειρήσεις εκεί πέρα που ασχολούνται με την θέρμανση και μας προσφέρουν την οικονομική αυτή παροχή της τηλεθέρμανσης και να ευχηθούμε να έχουμε και έναν όσο το δυνατόν πιο ζεστό και ανώδυνο χειμώνα. Το ίδιο ισχύει και για την Πτολεμαϊδα, όπου σήμερα πειραματικά ξεκίνησε η έναρξη της χρήσης τηλεθέρμανσης για τους κατοίκους της Πτολεμαϊδας. Από αύριο επισήμως λοιπόν θα μπορείτε όσοι θέλετε να ανοίξετε τη τηλεθέρμανσή σας και να σας σταθείτε. Όσοι πάλι όχι, θα έχετε την δυνατότητα, αλλά δεν θα το κάνετε. Ενώ η Κοζανάρα μας, καλά γιατί μου το κάνετε αυτό, 15 του μηνός λέει. Ήταν και η επίσημη ενημέρωση. Έλα όμως που άρχισε να σφίζει το κρύο και κάτι αρχίζουν και συζητάνε εκεί πέρα με την υπεύθυνη της δημοτικής επιχείρησης, την κυρία του Μπουλίδου, μαθαίνουμε εμείς. Και μάλλον ζωή μου, τα λέω σωστά, Δευτέρα τελικά. Δευτέρα 7 του μηνός λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται επίσημα και στην Κοζάνη η πρώτη της τηλεθέρμανσης για το 2013, το φθινόπωρο του 2013. Λοιπόν, φυσικά να πούμε μέσα σε όλα αυτά τα ωραία που λέμε ότι έχει αυξηθεί και η τιμή της κιλοβατόρας, αν είναι κιλοβατόρας, η τιμή τέλος πάντων που πληρώνουμε στην τηλεθέρμανση έχει αυξηθεί παντού. Πολύ ωραία, αλλά όχι πολύ. Το πετρέλαιο δεν το φτάνει με τίποτα όσο και να παιδευόμαστε. Με προσοχή, σιγά σιγά, όχι στο τέρμα το διακόπτη. Ποιο μιλάει θα μου πείτε. Να καλησπερίσω, Τόλη Τσιρούδη. Γεια σου Λίτσα. Γεια σου Τόλη. Τι γίνεται? Καλησπέρα το κοινό σου, Τόλη. Να σας καλωσορίσω κι εγώ. Μου έλειψες όλο το Σαββατοκύριακο. Α, μπράβο. Κρύωνα εντωμεταξύ γενικά. Άκουσα που έλεγες για την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, πότε θα ανοίξει? Τώρα με κοροϊδεύει. Άκουσα, λέει, που έλεγες για την τηλεθέρμανση. Εδώ, δίπλα μου, κοιτάξτε. Συγγνώμη, κάνε μου λίγο, κάνε μου, χάρη, κάνε μου ένα γενικό από εκεί πέρα. Κάνε μου ένα. Ναι, είμαι σίγουρη. Τι να κάνω, θα το υποστώ κι αυτό. Ωραία. Εδώ ο κύριος Τσιρούδης. Και μου λες, άκουσες πριν. Που έλεγες και τρία δευτερόλεπτα. Τι έλεγα και την τηλεθέρμανση και με ρωτάς πότε ανάβει στην Κοζάνη. Στην Πτολεμαϊδα δοκιμαστικά σήμερα και σε κάποιους άλλους δήμους. Συγγνώμη, ο Τόλης είναι εδώ. Εσείς που είστε, που είσαστε εκεί πέρα, στα σπίτια σας, μ' ακούσατε? Γιατί αρχίζω και ανησυχώ, εγώ έχω πολλές τώρα. Κοιτούσα τα μηνύματα των τηλεθεατών. Α, εντάξει. Έπαιζε ναι, με το κινητό. Ναι, το είχαν δει στο κοντρόλ γιατί δεν έβλεπα. Α, Τόλη μου, παίζεις εσύ με το κινητό που είσαι και συνεργάτης της εκπομπής. Ο κόσμος τι θα κάνει όσο μιλάω στο σπίτι? Πες το λίγο, γιατί κρυώνω και θέλω να ξέρω. Τη Δευτέρα στις 7, αν και έπρεπε να σε τιμωρήσω, αλλά... Τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Τη Δευτέρα στις 7 του μηνός. Εντάξει. Δεν επικοινωνούμε. Το παράθυρο μπάζει, δεν ξέρω ποιο από τα δύο. Τη Δευτέρα στις 7 του μηνός, λοιπόν. Ωραία. Πήγες στο πανηγύρι? Όχι. Γιατί έβρεχε. Έβρεχε και σήμερα πήρε και παράταση, είπαμε, άλλη μια μέρα. Έβρεχε και λέω τώρα πού να πάω. Λοιπόν, βέβαια να πούμε πως σήμερα πήρε το πανηγύρι της Κοζάνης παράταση, αλλά οι περισσότεροι μικροπολιτές τα μαζέψανε και φύγανε. Να σας ενημερώσω τώρα και εγώ, χθες το βράδυ τα μαζεύανε. Είχε πάρα πολύ κρύο, πραγματικά δεν ξέρω πώς αντέξανε τόσες ώρες οι άνθρωποι εκεί. Εμείς οι θαραλέοι όμως που το επισκεφτήκαμε και σήμερα πονάει το λαιμουδάκι μας, ακούς μαμά, πονάει ο λαιμός μου. Λοιπόν, σήμερα εμείς οι θαραλέοι που το επισκεφτήκαμε χθες, βέβαια έχουμε να σας πούμε πως όσοι δεν πήγατε, χάσατε, γιατί όταν πηγαίναμε εκεί δίπλα στα ψητά που βγάζανε και τη ζέστη και την τσίκνα και τα σχετικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Έφαγες? Όχι. Μόνο τα μύριζες? Μόνο τα μύριζα. Τι να κάνει, είμαι σε πρόγραμμα, δεν με αφήνει η Έφη. Αν και λέει ότι ό,τι μας μυρίζει ή ό,τι τέλος πάντων θέλουμε πολύ, πρέπει να το τρώμε και χωρίς ανοχές για να μην παίρνουμε θερμίδες. Το λες, Έφη? Το λες, Έφη? Σε λίγη ποσότητα. Ένα-δύο κομματάκια από το σουβλάκι, όχι όλο. Λοιπόν, Τόλη, επειδή. Κοιτάξτε τώρα, δώσ' μου πάλι τα γενικά, γιατί θα φεύγω εγώ λίγο τώρα. Θα φεύγω, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή με τρέλαινε, θέλω να σας πω πριν, πέταξα τα χαρτιά μου.
Εντάξει, τα πήρα όμως τώρα πίσω. Πάρτα για να δούμε τι γίνεται. Και θέλω να σε ρωτήσω, γλυκέ μου Τόλι. Γλυκέ μου, όχ. Προχωράς εσύ σήμερα το πρωί εδώ στο κέντρο της Κοζάνης, ο φίλος μου ο Κώστας που μας βλέπει στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, η Άννα εκεί στη Φλόρινα, η Αθηνά στην Άνω Κόμη και ούτω καθεξής, έτσι. Ναι. Περπατάμε στο κέντρο, στην πλατεία και ξαφνικά εκεί που περπατάς, βλέπεις κάτω το έδαφος να ανοίγει σιγά σιγά. Αχ, και μη μου πεις να βγαίνει κάτι από κάτω. Σου λέω, βλέπεις πρώτα να ανοίγει το έδαφος. Αρχίζει και γίνονται ρογμές και ακούγεται ένας τρομερός θόρυβος. Δεν κουνιέσαι όμως. Τι λες εκείνη την ώρα. Πάει, έγινε. Λέω σεισμός. Ναι, σεισμός. Δύο. Δευτέρα παρουσία. Τρία. Δευτέρα παρουσία. Τρίτη παρουσία. Μας επιτίθενται οι εξωγήινοι. Κάτι βγαίνει. Ένα ηφαίστειο. Κάποιο τέρας από κάτω. Κάποιο τέρας. Πολύ πιθανό. Ο Σούπερμαν. Εκεί λοιπόν στην Ιταλία το πάθανε αυτό. Ξαφνικά ξύπνησαν σήμερα το πρωί. Εκεί πέρα στο. Να σας πω ακριβώς που κιόλας στο Μιλάνο. Στην καρδιά του Μιλάνο. Και οι καημένοι άνθρωποι κάναν τις βόλτες τους, παρκάραν τα αυτοκίνητά τους να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε για τα ψώνια τους. Οι άλλοι περνούσαν με τα ποδήλατα. Δείξε μου λίγο χάρη. Ναι, δείξε μου. Κατευθείαν με την αποκάλυψη. Ναι, θα σου πω. Πες το πρώτα. Ξαφνικά. Τι βγήκε, γιατί τώρα έχω αγωνία και τηλεθεατές. Θα σου πω. Εκεί που περπατούσε, ξαφνικά αρχίζει ο δρόμος, ανοίγει κυρίες και κύριοι. Σήμερα συνέβη το. Ανοίχτες. Ανοίγει ο δρόμος, ρογμές πολλές, βουητό θόρυβος. Δείξε μου χάρη. Τι βγήκε, θέλω. Παιδιά. Δείξε μου. Φέρτο. Και βλέπω. Τι είναι αυτό? Να ξεπετάγεται κάτι μέσα από το δρόμο. Είναι πραγματική η φωτογραφία και το γεγονός φυσικά αναφέρεται σε όλα τα μεγάλα δίκτυα παγκοσμίως. Ναι. Τι είναι αυτό? Υποβρύχιο. Διαστημόπλοιο θα έλεγα εγώ. Όχι παιδάκι μου, υποβρύχιο, να το. Διαστημό. Πού το καταλάβατε εσείς? Ότι είναι υποβρύχιο. Λοιπόν, ένα υποβρύχιο λοιπόν αναδύθηκε κυρίες και κύριοι σήμερα. Αλήθεια. Χθες είπαμε. Χθες, ναι, συγγνώμη. Λίγα μέτρα λοιπόν από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Ντουόμο. Έτσι, το σύμβολο, στο σύμβολο της πρωτεύουσας, της μόδας, το σύμβολο της μόδας, τι είναι στο Μιλάνο. Το οδόστρωμα λοιπόν, τη συγκεκριμένη οδού, αρχίζει ξαφνικά. Αχ, ακούμε και η ιταλική μουσική. Λες και είμαστε στο Μιλάνο. Ναι, πραγματικά. Ανοίγει ο δρόμος, εμφανίζεται εκοφαντικός θόρυβος. Από τα έγκατα της γης ερχόταν, τρομοκρατεί τους πάντες περαστικούς. Τρέχουν όλοι πανικόβλητοι δεξιά και αριστερά και σχίζεται το δάπεδο, το δόστρωμα στα δύο και εμφανίζεται η οροφή ενός υποβρυχίου με την επιγραφή. Έτσι, μένουμε εδώ, δίεση λοιπόν, Έλενα F3. Παρέσυρε με αυτοκίνητα. Το υποβρύχιο λοιπόν λένε ότι βρέθηκε εκεί μετά από λάθος χειρισμό του καπετάνιου του. Καπετάνιε, Μιχαλή, τα υποβρύχια καπετάνιο δεν έχουνε. Ωραία. Έγιναν δηλώσεις. Σίγουρα τώρα, αυτό μου φαίνεται πολύ παράξενο. Ρε, όχι λίτσα. Πραγματικά. Ο κυβερνήτης λοιπόν του υποβρυχίου είπε ότι από δεν ξέρει πώς ακριβώς συνέβη αυτό. Τώρα όλο αυτό. Είχε από κάτω θάλασσα. Είχε από κάτω να βλέπουμε εδώ πέρα, βγαίνουν πάνω και λένε πού βγήκαμε. Στο Μιλάνο βγήκαμε, αλλού θέλαμε να ανεβούμε. Περίμενε λίγο, τα νερά που είναι. Εδώ σε θέλω, μάνα μου. Τα νερά που είναι. Από κάτω. Όταν αναδύεται ένα υποβρύχιο, βγαίνουν και νερά. Ναι. Στεγνώσαν τώρα, είχε πολύ ζέστη. Εντάξει, για συνέχισε να δω τώρα τι έγινε μετά. Βγαίνει λοιπόν. Επάνω ο κυβερνήτης και τι λέει. Κυβερνήτης ή καπετάνιος είπαμε. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, Παύλα Καπετάνιος. Και τι είπε. Τι είπε. Ότι όλα τα αυτοκίνητα λέει που πάθανε ζημιές θα τα πληρώσει θα τα αποζημιώσει πλήρως. Α, να, αυτό. Η ασφαλιστική, η διαφημιστική εταιρεία, η οποία σκέφτηκε αυτό το τρίκ για να κάνουν ευρωπαιδιά, δηλαδή το Θεό τους δεν έχουν εκεί στην Ιταλία. Διαφημιστική καμπάνια. Α, όχι. Αλήθεια. Και τι διαφήμισε. Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, είναι, θα σας πω τι ακριβώς τώρα πλασάρει. Η εταιρεία που έκανε όλο αυτό είναι η Genertel Europe Assistance. Ασφαλιστική εταιρεία. Που λανσάρει το πρώτο Life Park Protection Store. Δηλαδή, έχεις εσύ παρκαρισμένο το αυτοκίνητό σου. Γίνεται κάτι όπως αυτό που σκέφτηκε να κάνει η εταιρεία, δηλαδή το πιο απίθανο είναι να
βγει ένα υποβρύχιο στον δρόμο. Δηλαδή, σε ασφαλίζει ακόμα και τον πιο απίθανο πράγμα. Ακριβώς. Και να ασφαλίσει τα αυτοκίνητα. Εδείστε απίστευτοι. Πολύ ωραίο. Πραγματικά, σκηνές κινηματογραφικής ταινίας θύμιζε σήμερα το χθες. Γιατί όλα λέει σήμερα. Η πόλη του Μιλάνου. Θα ήθελα να γινόταν σήμερα. Να πούμε πως η εξαιρετική αυτή προσπάθεια δεν θα μπορούσε να μην γίνει ανάρπαστη, με αποτέλεσμα φυσικά να κάνει και το γύρο του διαδικτύου, όπως αναφέραμε και πριν. Και έχουμε και ένα αποκλειστικό βίντεο με τις σκηνές πανικού, οι οποίες ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο και φυσικά ήρθαν και στη Δυτική Μακεδονία και στο Like. Πάμε να το δούμε. Τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι τελικά για να πουλήσουν. Πάμε να δούμε. Σκηνές γέλιου και τρόμου, νομίζω, πραγματοποιήθηκαν χθες στην Ιταλία. Βλέπουμε ότι κάποιοι από αυτούς έκπληκτοι παίρνουν τηλέφωνο και προσπαθούν να περιγράψουν το απίστευτο γεγονός. Ενώ όσοι συμμετείχαν στην διαφημιστική αυτή καμπάνια, βγαίνανε γελώντας από το υποβρύχιο. Unbelievable. Λοιπόν, Τόλι, είχα να σου δείξω και άλλα θέματα. Θα σας τα δείξω αύριο μαζί με τον Γιώργο, γιατί εμείς. Δεν θα σας το πω σήμερα. Τι έφερες να μαντέψουμε. Θέλω να μαντέψω τώρα. Έχω έμπνευση. Ναι, έμπνευση. Μαντικές ιδιότητες. Έμπνευση σίγουρα. Λοιπόν, ένα gadget πολύ ωραίο, το οποίο θα δεις το σχήμα. Mm-hmm. Θέλω να πεις τι κάνει. Στο παρελθόν έχουμε πει κάτι παρόμοιο, αλλά όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς ότι κάνει αυτό το gadget. Δεν μπορείς να φανταστείς και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα το δούμε τώρα να το μαντέψεις και μετά θα μου πεις. Αν βρεις τι είναι και πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Για να δούμε τη φωτογραφία. Να το. Α, το γιν και το γιάνγκ. Το καλό και το κακό. Ναι. Ναι. Αλλά τι είναι αυτό τώρα. Κοίτα τι ωραίο. Το βλέπεις και στο μέγεθος, στο χέρι. Ναι. Σαν σφαίρα. Ναι. Έχει και κάτι... Μπαλάκια. Όχι, μπαλάκια. Κουμπάκια. Τριχούλες. Πού τις βλέπεις. Όχι τριχούλες. Α, τριπούλες. Τριπούλες. Εγώ κουμπάκια βλέπω. Τώρα εσείς βλέπετε τρυπούλες. Κουμπάκια. Τι λες να κάνει τώρα αυτό. Τα μάτια, να μετράει τη μυωπία. Όχι. Περίμενε λίγο που το χρησιμοποιώ καθημερινά. Το χρησιμοποιείς σε πολλές περιπτώσεις. Όταν βγαίνεις έξω. Όταν βγαίνω έξω το χρησιμοποιώ. Όχι όταν βγαίνεις έξω. Το κοντρόλ ρωτάει αν βγαίνει σε σπρώμαυρο, αν είσαι πάκου. Νομίζω ότι κοντρόλ μου. Χθες μου λέγανε ότι σας ακούγαν στον αέρα, να σας χαμηλώσω λίγο. Ναι, και εγώ τους ακούω καμιά φορά. Μέχρι εκεί. Ελπίζω να μην είναι τίποτα. Όχι, και από εδώ και από το σπίτι καμιά φορά. Α, ακούς το Χάρη από το σπίτι. Βρε Χάρη. Να σε βγάλουμε από μπροστά, βρε Χάρη. Αφού τα λες τόσο ωραία. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να μαντέψω το όλη μου. Το χρησιμοποιώ που όταν τρώω, όταν... Όχι, όταν βγαίνεις έξω σε διακοπές και σε κάποια άλλα μέρη. Άντε, να σου το πω και αυτό. Βγάζω φωτογραφίες. Άνα, μπράβο, καλά το πας. Και τραβάω βίντεο σε κίνηση πανοραμικές. Πανοραμικές, αλλά τι πανοραμικές. Με αυτό το gadget, το ναι. Οποίο έχει πολλαπλές κάμερες. Κάμερες είναι αυτές οι τρυπούλες. Α, δεν είναι. Μπορείς να βγάζεις φωτογραφίες, ναι. Πετώντας το στον αέρα... Πανοραμικές, 360 μοίρες από όλο το περιβάλλοντα χώρο.
Πλάκα μου κάνεις τώρα. Για μία νέα διάσταση. Την πετάς, αυτό γυρίζει με τις πολλές φωτογραφίες. Φωτογραφίζει σε όλο το χώρο και κάνει ένα τρισδιάστατο πανορομικό. Δεν βγαίνουν κουνημένες. Όχι. Έχει οπτικό σταθεροποιητή, ειδικό. Wow. Τι σου είπανε? Ρε χάρη. Τι σου είπανε? Χαμηλό. Για, μπορούμε να βλέπουμε και το βίντεο ταυτόχρονα στο παράθυρο. Α, μπράβο, πολύ ωραία. Κοίτα να δεις πώς λειτουργεί, γιατί σου έχω και βίντεο. Ναι. Δεν θα μείνουμε μόνο στα λόγια. Τέλεια. Με παράδειγμα. Πες μου. Έχει και φως. Έχει λοιπόν, και φλάς. Και κοίτα τώρα πώς θα δείξει το παράδειγμα. Όχι. Πώς θα δείξει το παράδειγμα, πώς πετώντας το. Κοίτα, το ναι. Πετάς. Όταν πέφτει κάτω δεν σπάει. Όχι, έχει καλό υλικό. Κοίτα, αυτό όταν είναι στον αέρα. Ναι. Όχι, πού πήγε το βίντεο. Να το. Βλέπεις που βγάζει και έχει έναν αλγόριθμο που αυτά τα σταθεροποιεί και κάνει όλο το χώρο σε μία φωτογραφία. Πανοραμική. Σίγουρα δεν σπάει βρε το λιμό αυτό. Δεν σπάει. Έχει υλικό από πλαστικό που δεν σπάει. 360 μοίρες λοιπόν. Κοίτα όλο το χώρο. Και όταν είσαι σε ένα μέρος όπου θέλεις πραγματικά να αποτυπώσεις τη στιγμή. Όλο αυτό και γύρω-γύρω, φαντάστο. Κοίτα, γύρω-γύρω. Εντάξει, υπέροχο κάτζετ. Υπέροχο κάτζετ. Για πες μου τώρα σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Στις διακοπές. Στις διακοπές μου. Όταν πηγαίνεις ταξίδι. Τώρα για παράδειγμα. Στις ταξίδι, στις διακοπές, ναι. Ναι, το ίδιο είναι. Τώρα που αναδύθηκε το υποβρύχιο και στην Ιταλία. Αν στο Μιλάνο, αν είχε ένα ανατόχιο και το πετούσε. Θα έβγαζε έτσι γύρω-γύρω φωτογραφίες τα πάντα. Και δεν θα χρειαζόταν εγώ να δείχνω μία-μία τις φωτογραφίες. Ναι, πες πάμε διακοπές. Ναι. Στην Ιταλία. Στη θάλασσα να πάμε καλύτερα. Στη θάλασσα, στην παραλία. Είμαι στην παραλία. Να βγάζω και θάλασσα. Και σου άμμο. Βγάζω εγώ την μπάλα και ναι. Την πετάω. Ναι. Τσουφ γίνεται. Το θέμα είναι αν είμαστε κάπου που έχει πολύ κόσμο, βγάζεις ας πούμε εσύ την μπάλα. Και την πετάς. Και έτσι. Την πιάσεις ή θα πέσει το κεφάλι πουθενά. Και εντυπωσιάζεις και αυτούς τους λουόμενους που βρίσκονται δίπλα σου και έρχονται να σου πει: αχ, τι είναι αυτό. Κάνεις και φιλίες και μπορεί να παντρευτείς κιόλας. Λοιπόν. Ωραίο. Τι θέλω. Τώρα που το καλοσκέφτομαι. Δώσ' μου αυτή τη. Πόσο κάνει αυτό το gadget. Είναι ακόμα σε σχεδιασμό. Δεν έχει βγει και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Να κυκλοφορήσει και να το πάρουμε, κορίτσια. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραίο αυτό το gadget. Γιατί θα βλέπουμε τα πράγματα όλα. Και από μπροστά και από πίσω. 360 μοίρες. Ναι. Τέλεια. Το like μου. Μας έχεις φέρει K-pop. Ναι. Θέλεις να μας πεις λίγο πριν το δούμε, γιατί πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Τι ακριβώς, εμείς να βλέπουμε λίγα πλάνα όσο μας εξηγεί ο Τόλης και μετά να αφήσουμε να ακούσουμε. Έχω να σου πω κάποιοι πριν δούμε το βίντεο κλιπ. Οκ. Όμως τι λέγανε ένα γράμμα. Λοιπόν. Συγγνώμη. Εγώ πρώτα απ' όλα εσένα ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα εντελώς μωρό μου. Τα μάτια μου είναι τυφλωμένα. Η αναπνοή μου έχει σταματήσει και τρελαίνομαι μωρό μου. Μέσα από τα μάτια που με κοιτάζουν, πάνω μου, μέσα από τα μάτια αυτά. Είναι σαν να είμαι κάποιος που έχει γοητευτεί από σένα. Δεν μπορώ να ξεφύγω τώρα. Η εικόνα σου είναι τρελή για μένα. Από τη στιγμή που καταπάτησες την καρδιά μου, δεν μπορώ να ξεφύγω τώρα, ό,τι και να κάνεις. Συγγνώμη. Είναι τα λόγια από το κορεάτικο τραγούδι που θα δούμε σε λίγο. Παναγία μου και Χριστέ μου. Έτσι όπως το είπες Τόλη, νόμιζα πως μου έλεγες συγγνώμη μωρό μου. Και λέω εντάξει επειδή δεν με προσέχεις στην αρχή, δηλαδή μου γράψα ποίημα, τραγούδι, δεν πειράζει. Αλήθεια, το πίστεψες. Και εγώ και το κοντρόλ Τόλη, έτοιμη ήταν να βάλω το ζετέμ με καρδούλες από πίσω. Είναι που λες καμιά φορά δεν καταλαβαίνεις τα κορεάτικα. Σου τα μετέφρασα. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι. Ένα ερωτικό τραγούδι, από ό,τι καταλάβαμε όλοι. Θα το δούμε τώρα ή μετά τις διαφημίσεις. Όχι, θα το δούμε. Πώς λέγεται το συγκρότημα? Super Junior. Super και junior. Έχω μία ερώτηση ναι. Να σου κάνω, η οποία καθώς βλέπεις το βίντεο κλιπ θέλω να μου απαντήσεις μετά. Πόσα μέλη του συγκροτήματος είναι? Για ξεκινήστε το λιγάκι. Σε αριθμό, θα junior, μου πεις πώς. Super Junior λέγεται. Και ρώτησα αν είναι συγκρότημα γιατί μας είπες ότι εκεί πέρα στην Κορέα κυρίως συγκροτήματα έχουν. Ναι. Πού είναι το βίντεο? Δύο. 5, 3, 6,
μετρά τώρα. Όπα, ξανά. 3 και 3, 6 και 3, 9, 12, 16. Όχι. Πόσα. Σε λίγη. Καλά, κάτσε να τελειώσει το βίντεο κλιπ. Μέτρα από μέσα σου. Τι το όλο. Αυτή δεν είναι ωραία. Η άλλη που είχε φέρει την άλλη φορά ήταν χρώμα. Τι. Αυτή, αυτό το τραγούδι. Ανέβασε λίγο στο Like Flash TV το προηγούμενο κορεάτικο που μου το ζητάνε έξω και δεν ξέρω το βίντεο. Αλήθεια, το ανεβάσουμε. Ανεβάσουμε μαζί και αυτό. Αυτό είναι ένα. Ακούς, sorry, ναι. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αγγλικό, ναι. Για να είναι πιασάρικο. Super Junior είναι, η οποία είναι ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα στην Κορέα. Αυτό το τραγούδι είναι από τα παλιά τους. One μου θυμίζουν εμένα τώρα αυτή. Τρεις από αυτούς, πέρσι το καλοκαίρι ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές. Αλήθεια. Ναι, ναι. Και βγήκαν φωτογραφίες, πήγανε στο Μπαρσελόνα, πήγανε παντού. Ωραία, πες μου πόσα άτομα είναι, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε όλα και να πάμε σε διαφημισούλες. 11. Α, εντάξει. Κοντά έπεσα, 16. 11 άτομα συγκρότημα. Ο Χριστός και η Παναγία. Και πώς θα. Τι λέει ο καθένας από μια λέξη. Είδες, που έχουν χωρίσει το τραγούδι και δεν φαίνεται διαφορετικό με βάση τον τόνο της φωνής. Φαίνεται ομοιόμορφο. Α, αυτός είπαμε ότι είναι ομορφίλος. Πόσο χρόνο είναι αυτά τα παιδάκια. Είναι μικρά. Είναι από 18, 19, 20, 22, 23. Νομίζω τα μετρούσα μου το 100 έτσι όπου το δείχνει. Sorry, αρέσει. Είναι πιασάρικο να σου μείνει στο μυαλό. Ναι, κοίταξε. Έχει λίγο πιο αμερικάνικο στυλ, νομίζω αυτό. Σαν βίντεο κλιπ ή σαν. Γενικώς, αμερικανιά μου κάνει. Να. Δεν μου κάνει πολύ κορεάτικο. Έχει και ένα κόνσεπτ το βίντεο κλιπ που είναι υποτίθεται ασπρόμαυρο. Ναι. Το προηγούμενο μου είχε αρέσει πιο πολύ. Το προηγούμενο είχε πιο πολύ, ναι. Λοιπόν, έτσι ενημερωνόμαστε και τι γίνεται εκεί πέρα στην Κορέα, μιας και από ό,τι μας έχει πει ο Τόμις Τσιρούδας, η κορεάτικη μουσική είναι αυτή που θα επικρατήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Και εμείς είμαστε μια εκπομπή που προβλέπουμε όχι μόνο τον καιρό, αλλά και το μέλλον. Και γιατί κάνω έτσι, γιατί μου λένε κόψε από πίσω. Εντάξει, τους απαντώ. Εγώ έτσι με νόημα. Το like μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο. Με τον Τόλι Τσιρούδη και μια πολύ ωραία έρευνα. Εμείς πάμε σε διευθυνσουλές, επιστρέφουμε εδώ με έφη καλημέρι τη διατροφολόγο μας και ένα θέμα που σας ενδιαφέρει. Εσείς συνεχίζετε να τηλεφωνείτε στο, εκεί είναι, 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2, γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και δίνουμε σήμερα 20% έκπτωση στις αγορές σας από το κατάστημα Pink Woman σε δύο κυρίες ή κυρίους που θέλετε να κάνετε δώρο στο δωρό σας. Είμαι στην αδερφή σας, την ξαδέρφη σας, την ανιφιά σας, τη θεία σας, την κουμπάρα σας, την βαπτιστικιά σας. Πάμε σε διευθυνσία. Και δεν πιστεύω να μην την έχετε τηλεφωνήσει ακόμη. Μην κοιτάτε που εμάς δεν μας επιτρέπουν να παίρνουμε μέρος στους διαγωνισμούς και στις κληρώσεις μας. Το ολοκένουργιο κατάστημα Pink Woman στην πόλη της Κοζάνης επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου, που σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την Ζωή για να μας μιλήσει για τη νέα του κολεξιόν και ξέρετε, όχι μόνο αυτά που είπαμε στην έναρξη, δίνει σήμερα σε δύο τυχερές κυρίες ή κυρίους 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές των προϊόντων τους. Κάντε τις αγορές σας εκεί πέρα. Πολύ ωραία, οικονομικά 20%. Δεν είναι λίγο, ξέρετε πώς είναι το 20%. Στα 12, στα 24. Έφη καλημέρι. 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2. Έφη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα κάνουμε και εμείς μειώσεις σήμερα στο γεύμα μας. Μειώσεις στο γεύμα, όχι, αλλά μπορεί να κάνουμε και εμείς κάποια προσφορά κάποια στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Για τις επισκέψεις. Πολύ ωραία. Να πούμε πως ένα ακόμη υπέροχο θέμα θα συζητήσουμε σήμερα. Ναι, πάλι ενδιαφέρει τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, τις γιαγιάδες, τους παππούδες, όσους τέλος πάντων είναι υπεύθυνοι για την σύντηση των παιδιών. Mm-hmm. Είχαμε
είχαμε πει ότι θα αναφέρουμε κάποια στιγμή για το πρωινό, θα αναφέρουμε για κάποια άλλα, το πώς μπορούμε να τρέφουμε τα παιδιά μας σωστά. Mm. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να τρώνε φυσιολογικά και πώς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι οι γονείς απαραίτητα υπεύθυνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι. Έτσι, πώς μπορούμε δηλαδή να μάθουμε τα παιδιά μας να τρέφονται σωστά, κάποια tricks και κολπάκια θα... Όχι ακριβώς tricks και κολπάκια, είναι περισσότερο συμβουλές στους γονείς και μέχρι που θα πρέπει να βάλουν τα όρια τους στους παππούδες και στις γιαγιάδες, γιατί πολλές φορές είναι εκείνοι που μας τα χαλάνε. Υπέροχα. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε λίγο, να δούμε λίγο τις καρτέλες μας. Το οικογενειακό γεύμα, κλασικά, κάποτε αποτελούσε διάβλο επικοινωνίας, όπως είπαμε. Δυστυχώς σήμερα η σύγχρονη οικογένεια βρίσκεται εκτός σπιτιού, πολλές ώρες εκτός σπιτιού, και τα περισσότερα γεύματα γίνονται με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και εδώ τα χαλάμε λίγο. Θα δούμε λίγο παρακάτω τι γίνεται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Όταν οι γονείς δουλεύουν, τελικά λείπουν, αλλά δεν πρέπει να είναι απόν. Θα πρέπει να υπάρχουν γερά θεμέλια, γιατί όπως λέει και η εικονίτσα μας εκεί πέρα, ότι οι αναμνήσεις των παιδιών γεννιούνται στο οικογενειακό τραπέζι. Δηλαδή, πέρα από το ότι μαθαίνουν να τρώνε, δημιουργούν γενικά καταστάσεις τις οποίες θα πρέπει να τις θυμούνται. Όταν οι γονείς δουλεύουν, δυστυχώς η τηλεόραση είναι κυρίαρχη την ώρα του γεύματος. Τρώμε με τηλεόραση. Τρώμε ακατάστατα, πατατάκια, γαριδάκια, ανοίγουμε ντουλάπια. Βλέπετε, μην τρώτε μας. Όχι. Πείτε ένα τσάι, ένα άλλο ρόφημα, έτσι ωραίο δροσιστικό, ένα ζεστό τσάι. Μια ζεστή σοκολάτα, έφη μην ακούς κανένα τσεφτάκια σου. Όχι. Είναι καφέ, με λίγη. Αν είναι σοκολάτα με χαρούπι, θα έχω πρόβλημα. Χαρούπι σοκολάτα, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Απλά βλέπουμε ότι γενικά τα παιδάκια όταν λείπουν οι γονείς από το σπίτι ξεφεύγουν και δυστυχώς οι γιαγιάδες με την δικαιολογία ότι το παιδί μου, το παιδί λέει είναι δύο φορές παιδί, δείχνουν την αγάπη τους με την τροφή. Κάτι πάρα πολύ λάθος. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε παρόντες, όχι απόντες. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι κάναμε μέχρι τώρα οι γονείς και τι μπορούμε να κάνουμε. Σε όλη την, από τη στιγμή της γέννησης του παιδιού μέχρι και τη στιγμή που... μέχρι την ηλικία που είναι τώρα ένα παιδάκι, σίγουρα περάσετε κάποιον χρόνο μαθαίνοντάς του να τρώει απ' όλα. Όσο περισσότερες ομάδες γίνεται από τα τρόφιμα. Θα πρέπει στο σπίτι να υπάρχει μια ποικιλία τροφών, ακόμα και κάποια τρόφιμα τα οποία δεν τα τρώνε οι ίδιοι γονείς. Θα πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι μας αρέσει να τρώμε υγιεινά, να τρώμε φρούτα και λαχανικά. Θα πρέπει να ψωνίζουμε μαζί και να εξηγούμε στα παιδάκια μας γιατί τρώμε και το τι τρώμε και για ποιο λόγο δηλαδή. Όπως επίσης θα πρέπει να συζητάμε μαζί τους για κάποιες καινούργιες επιλογές όσον αφορά τα σνακ τους ή το φαγητό και θα πρέπει μαζί να δοκιμάζουμε κάποια πράγματα και να μην τα καταπιέζουμε να δοκιμάσουν πράγματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να φάμε. Θα πρέπει γενικώς να αποτελούμε αυτό που λέμε διατροφικά μοντέλα. Θα πρέπει επίσης να γίνουμε οι ίδιοι δημιουργικοί στην κουζίνα. Πώς θα πρέπει να τα αφήνουμε τα παιδάκια μας να συμμετέχουν μαζί μας. Φυσικά μακριά μαχαίρια, να μην είναι κοντά τα μαχαίρια, αλλά μπορούμε παραδείγματος χάρη παρέα να κόψουμε τα λαχανικά με διάφορα σχεδιάκια, να παρασκευάσουμε παραδείγματος χάρη ένα πιάτο με σαλάτα, δημιουργώντας με πιπεριές, με ελίτσες, με ντομάτες, ένα τοπίο παραδείγματος χάρη στο πιάτο. Α, γενικά να είμαστε δημιουργικοί. Επίσης θα πρέπει να ζητάμε συχνά από τα παιδάκια μας να φαντάζονται ένα καινούριο φαγητό ή ένα καινούριο σνακ και να τα προτρέπουμε να το παρασκευάζουν μαζί μας. Έτσι ώστε να τα κάνουμε να γίνονται ενεργά μαζί μας. Θα πρέπει σίγουρα να αποκλείσουμε τους πειρασμούς από τα ντουλάπια, να μην υπάρχουν στο σπίτι ντουλάπια με πειρασμούς, σοκολατίτσες, γαριδάκια, μπισκοτάκια. Θα πρέπει πάντοτε... Να υπάρχουν, και... Αλλά με μέτρο. Ναι, θα με πούμε μέτρο, και γι' αυτό. Αυτό. Μην μας τα κόψεις όλοι, δεν είναι δηλαδή. Όχι, εντάξει. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν έτοιμα πράγματα από το σπίτι, από την ίδια από τη μαμά σπιτικά που λέμε έτοιμα γλυκά. Πίτα σπιτική, κέικ σπιτικό, τσουρέκι σπιτικό. Και θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε το χαρτζιλίκι. Τόσο λιγότερα χρήματα υπάρχουν, άρα τόσες λιγότερες πιθανότητες να πάρουν κάτι απ' έξω. Συν το γεγονός αυτό που είπαμε ότι όταν θέλουμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο στη διατροφή τους, ένα τρόφιμο καινούριο ανά 3 μέρες, όχι όλα μαζί, μπλοκάρουν
τα παιδάκια. Δεν θέλουμε. Σιγά σιγά. Έφη μου, βλέπω κάτι πολύ ωραίες φρασούλες που μας έχεις φέρει εδώ πέρα στην παρουσίαση, τις οποίες πρέπει να αποφεύγουμε. Ακριβώς. Και να δούμε και τις εναλλακτικές που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, έτσι ώστε να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν. Να αγαπήσουν την ώρα του φαγητού, Ρράβο. Γιατί το φαγητό δεν θέλει πίεση. Το φαγητό είναι απόλαυση και ανάγκη. Δεν εξαγοράζουμε τα παιδάκια μας λέγοντας ότι αν φας αυτό μετά θα σου δώσω παγωτό, ή δεν τα μαλώνουμε και τους λέμε ότι αν δεν το φας αυτό θα τιμωρηθείς, ή αν δεν το φας όλο δεν θα κουνηθείς από το τραπέζι. Δεν λέμε καθάρισε το πιάτο σου, γιατί αυτά όλα στην ενήλικη ζωή μετά μεταφράζονται, καθαρίζουμε ό,τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι, δεν σηκωνόμαστε από το τραπέζι αν δεν φάμε τα πάντα. Οπότε θα πρέπει λίγο σε αυτό το κομμάτι να προσέξουν πάρα πολύ οι μητέρες. Είπαμε δεν τα εξαγοράζουμε, δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν τρώει το μπριάμ, θα φάει πατάτες τηγανιτές. Όχι, θα περιμένει το φρούτο το απόγευμα ή το... Ξέρεις όμως λένε οι μαμάδες... Δεν παθαίνει το παιδί αν δεν φάει ένα γεύμα. Όχι, μία-δύο φορές δεν θα φάει, θα μείνει νηστικό, θα κλάψει. Την επόμενη φορά θα δοκιμάσει. Ωραία, Κουζιάννη, τι θες να κλάψεις. Στις γιαγιάδες και στους παππούδες, η αγάπη θέλει αγκαλιές, θέλει φιλιά, θέλει χάδια, όχι φαγητό. Μαθαίνουμε τα παιδιά να ελέγχουν τα συναισθήματά τους μέσα από καταστάσεις, όχι από το φαγητό. Αργότερα, δυστυχώς, σαν ενήλικες, οτιδήποτε έχουν, οποιαδήποτε δυσκολία, την εμπλέκουν ναι, με το φαγητό. Και επίσης, για κάτι που πανικοβάλλονται οι μητέρες, με τη μία δεν δοκιμάζουμε ένα τρόφιμο και δεν το απορρίπτουμε αν δεν το θέλει το παιδάκι. Mm-hmm. Δοκιμάζουμε τουλάχιστον 15 εναλλακτικές καταστάσεις, δηλαδή ένα τρόφιμο με 15 εναλλακτικούς τρόπους το παρουσιάζουμε στο παιδάκι, σίγουρα με μία από αυτές θα το δοκιμάσει. Δεν τρώει το σπανάκι, σα σπανακόριζο. Θα το φάει με σπανάκι, με μανιτάρι θα το φάει, σπανάκι ομελέτα θα το φάει, σπανάκι στη μορφή από κεφτεδάκι. Ακριβώς. Σπανακόπιτα. Έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους ένα παιδάκι μπορεί να φάει μία τροφή συγκεκριμένη. Το ξέρετε εσείς, δεν το ξέραμε. Δεν πανικοβαλόμαστε. Οι φωνές του παιδιού και η άρνηση δεν πανικοβάλλουν τους γονείς. Το fast food δεν είναι ποτέ η λύση. Mm-hmm. Τα ηλεκτρονικά, ο υπολογιστής και το PlayStation δεν θα πρέπει να είναι στην ώρα του φαγητού δίπλα μας, σε καμιά περίπτωση. Το χαρτζιλίκι μπορεί στις μητέρες να σώζει λίγο χρόνο, π.χ. είτε το πρωί για την προετοιμασία, είτε για περισσότερο ύπνο, αλλά δυστυχώς οδηγεί στην παχυσαρκία. Έφη, τώρα θα μου πεις, είναι και μεγάλο το θέμα. Mm-hmm. Αλλά πώς μπορεί μια μητέρα που φεύγει την ίδια ώρα που φεύγει το παιδί και πραγματικά. Ξυπνάμε μισή ώρα νωρίτερα. Καλά. Αυτό για τις μητέρες που ξυπνάτε μισή ώρα νωρίτερα. Για εμάς, τις μέρες. Ετοιμάζουμε κάτι από το βράδυ και το έχουμε στο ψυγείο. Υπάρχουν και αυτές οι λύσεις. Θα δώσουμε έτσι κάποιες συνταγούλες στις επόμενες εκπομπές. Μπορούμε, άμα θέλετε, να δεσμευτούμε και την επόμενη φορά να δώσουμε συνταγές για το τι μπορούμε να ετοιμάσουμε από το βράδυ για τα παιδάκια. Ωραία. Και όχι μόνο για τα παιδάκια. Ακριβώς. Και για εμάς που θα πηγαίνουμε στη δουλειά. Να παίρνουμε γρήγορα το σνακ μας και να μπορούμε να το φάμε στη δουλειά μας. Πρέπει οπωσδήποτε να εξοικονομούμε χρόνο για τα παιδάκια μας και για τον εαυτό μας. Και μιλάμε για τα παιδιά μας, όχι για πράγματα. Ο χρόνος είναι ο πολύτιμος, αλλά ο χρόνος που θα διαθέσουμε αργότερα σε γιατρούς, σε διατροφολόγους, καλή ώρα, και ψυχολόγους είναι πολύ περισσότερο, όπως επίσης και το οικονομικό. Έτσι. Αν δεν προσέχουμε τώρα. Γινόμαστε επομένως παράδειγμα για τα παιδιά μας, συνοδεύουμε τα παιδιά μας στην άσκηση, γιατί πέρα από τη διατροφή είναι και η άσκηση. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι καλή υγεία είναι ασπίδα για μια καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Εξασφαλίζουμε ποικιλία, ισορροπία, μέτρο και μιμητισμό όσον αφορά το φαγητό. Αναζητάμε βοήθεια από διατροφολόγους, από γιατρούς, από ψυχολόγους. Δεν γεμίζουμε πιάτα, τρώμε αργά, το κάνουμε και εμείς. Επιλέγουμε από κοινού το μενού και μαθαίνουμε στα παιδάκια, όπως και εμείς πρώτα, να διαβάζουμε διατροφικές ετικέτες πίσω από τα τρόφιμα. Επίσης, πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε διατροφικές ετικέτες. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεσμεύομαι επίσης, να σας μάθω να διαβάζετε ετικέτες. Νέους τρόπους μαγειρέματος, ξεχάστε τα τηγανιτά. Υπάρχουν πολλά νόστιμα φαγητά, ψητά, βραστά, σοδαρισμένα. Και όλα τα τηγανιτά μπορούμε να τα κάνουμε στο Ακριβώς. φούρνο. Ακριβώς. Π.χ. τα σνίτσελ, εγώ κάνω τα σνίτσελ στο φούρνο και γίνονται φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Γενικά υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Να μιλήσουμε γενικά στα παιδιά μας και να τα εξηγήσουμε για αυτό που τρώνε, γιατί το τρώνε, τι του παρέχει και τα γενικά, τα καλά και τα κακά του φαγητού. Mm-hmm. Και στο σούπερ μάρκετ, ένας κανόνας και για μας, πηγαίνουμε πάντοτε χορτάτη. Εμπιστευόμαστε την κρίση. Δείχνουμε στα παιδιά μας εμπιστοσύνη για να το καταλάβουν κιόλας. Mm-hmm. Και πάντοτε κάνουμε ένα τρίκ, κινιόμαστε μέσα με μία λίστα
στο σούπερ μάρκετ και δημιουργούμε ένα μυστικό κώδικα με το παιδί. Το βάζουμε ουσιαστικά σε ένα κολπάκι, του δημιουργούμε έτσι. Θέλει να κρατήσει ένα μυστικό το παιδί και του λέμε ότι θα κινηθούμε μόνο με τη λίστα. Άρα και το παιδί ακολουθεί, ναι. Γιατί ένα αλλιώς δεν μπορούμε να πάρω και αυτό, Ναι. Τρώμε κάθε 3 ώρες. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, σημαντικό κομμάτι, κινούνται μόνο με δικές μας οδηγίες. Mm-hmm. Εκεί βάζουμε εμείς τα όρια μας. Μαθαίνουμε στα παιδάκια μας να μην ασχολούνται με το βάρος και το σώμα των άλλων. Mm-hmm. Αλλά δεν σχολιάζουμε και εμείς τα παιδιά μας. Δεν λέμε στο παιδί μας, αχ, πώς έγινες έτσι, πώς τρως έτσι. Και χρησιμοποιούν μερικές μητέρες και κάποια υποκοριστικά πολύ άσχημα. Τούρτα, και ακριβώς, χοντρούνα, ακριβώς. Αγελαδίτσα. Μικρές ποσότητες στο φαγητό. Και εξηγούμε πάντως στα παιδιά τη μοναδικότητά τους. Ακόμα και στο φαγητό. Μοναδικά έτσι τρώνε, μοναδικές επιλογές έχει το κάθε παιδάκι. Και οι μητέρες. Ψώνιο φοβάμαι το παιδί, εγώ μετά. Όχι, μωρέ, όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση. Και το σημαντικό, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Εκεί τα χαλάμε πάντοτε. Άχα, υπάρχουν και αυτοί και. Υπάρχουν, έχουν αξιαγάπητο ρόλο. Είναι φανταστικός ο ρόλος, αλλά πρέπει να μπαίνουν όρια. Έτσι. Έφη μου, υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε πως την Έφη Καλημέρη μπορείτε να την βρείτε και μέσω ιστοσελίδας. Και μέσω Facebook. Η ιστοσελίδα μου είναι ακόμα υποκατασκευή δυστυχώς, παρόλο που ο άντρας μου είναι προγραμματιστής. Πολύ ωραία. Είπαμε του συμμετέχοντας στο παιδί χωρίς. Και φυσικά στα τηλέφωνα του γραφείου σου. Αλλά και μέσω ενός email της εκπομπής, εγώ θα ήθελα να δώσω τη δικό σας email. Βέβαια. Και να απαντάμε σε ερωτήσεις, απορίες. Να πούμε ότι το email της εκπομπής είναι γνωστό, είναι like στο flash, πολύ ωραία. Ας υπάρχει μια υποσημείωση, διατροφή. Παπάκι, τέλεια. hotmail.gr, αλλά και στο Facebook, like flash TV και στο επίσημο προφίλ μας, like στο flash. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρόποι όπου μπορούμε να απαντάμε, να απαντούμε σε δικές σας ερωτήσεις, σε δικά σας θέματα και προβληματισμούς. Επίσης, να πούμε πως κάθε φορά το θέμα που συζητάμε ανεβαίνει στο Facebook. Ήδη έχουμε ανεβάσει τις πρώτες πληροφορίες για το χαρούπι, την κοινόα και τον αμάρανθο. Και τον αμάρανθο που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Έτσι μπορείτε από εκεί όλα αυτά που λέμε να τα βλέπετε και γραπτός, αλλά και τις εκπομπές μας. Φάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα. Όσο θα πούμε την επόμενη Τετάρτη, μας υποσχέθηκε η Έφη, είπαμε να δώσουμε συνταγές για γρήγορο πρωινό που μπορούμε να ετοιμάσουμε είτε από το προηγούμενο βράδυ είτε το πρωί και για μας και για τα παιδάκια μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το κυρίως θέμα μας σήμερα, όπου είναι η παρουσίαση του νέου καταστήματος Pink Woman στην πόλη της Κοζάνης. Το κατάστημα Pink Woman λοιπόν σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδά, μπορείτε να τηλεφωνείτε και εσείς από την Πτολεμαϊδά, προσφέρει σήμερα σε 2 τυχερές νικήτριες ή νικητές μία δωροκάρτα, εκπτωτικό συγγνώμη κουπόνι, 20%, τι έπαθα εγώ, θέλω να πω, θέλω Pink εγώ τώρα, ξέρετε τι γίνεται, 24-60-32-233 με εσωτερικό 2 για να κάνετε κι εσείς τις αγορές σας ακόμη πιο φθηνά. Σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση. Σήμερα θα γίνει. Α, ναι, συγγνώμη. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο που μας έφερε αυτά τα υπέροχα λουλουδάκια και μας προσέχει πάντα και μας φέρνει λουλούδια εδώ στο φλάς. Πάμε για διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ανανεωμένες και φυσικά φορώντας την τελευταία τάση της μόδας όπως πάντα, μιας και το Pink Woman είναι το κατάστημα που επιμελείται καθημερινά την εμφάνισή μου τόσο στα ρούχα όσο και στα αξεσουάρ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο ζωή. Λοιπόν, κοντά μας έχουμε την υπεύθυνη του καταστήματος της Κοζάνης, Pink Woman στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. 28, πάρα πολύ σωστά. Αλλά Pink Woman και στην Πτολεμαϊδά. Και στα Γιάννενα και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε 70 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι εννοεί στο εξωτερικό, που Pink Woman στο εξωτερικό. Παντού είμαστε, ναι. Εντάξει. Είμαστε ελληνική αλυσίδα, βρισκόμαστε και στο εξωτερικό. Τώρα έχω πολλά στο μυαλό μου να ρωτήσω. Θα τα ρωτήσω και μετά θα δούμε τα βίντεο. Θέλω λίγο να μου πεις, πώς ξεκίνησε η ιδέα του Pink Woman, της Pink Woman, πια αφού μιλάμε για μια λυσίδα καταστημάτων. Η Pink Woman ιδρύθηκε το 2004 στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε έδρα την Καβάλα και επεκταθήκαμε ταχύς ρυθμούς σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε 70 καταστήματα και στο εξωτερικό.
Θέλω να πίστευτο πόσο ωραίο είναι να έχουμε βορειοολαδίτικες επιχειρήσεις, εταιρείες, που σίγουρα ξεκινήσαν ως μια βιοτεχνία κατασκευής ρούχων και έφτασε να δίνει ρούχα και να ντύνει γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, πες μου σε ποιες χώρες, σε ποιες χώρες στο εξωτερικό έχουμε Pink Woman. Εντάξει, όχι, αστειευόμαστε φυσικά, εντάξει, δεν τη φέραμε τη ζωή γι' αυτό, αλλά λέγαμε στο διάλειμμα, θα σου πω τα πάντα, μη με ρωτήσεις μόνο που έχεις στο εξωτερικό Pink Woman. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς όλα, κατάλαβες. Μπορώ να σου πω στη Ρωσία που είναι σιγουριά, δηλαδή είναι σίγουρο. Δηλαδή και οι Ρωσίδες Pink Woman, γι' αυτό είναι τόσο ωραία. Ναι, μας εμπιστεύονται. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι δεν φοράω μόνο εγώ Pink Woman, αλλά και η ζωή. Από πάνω μέχρι κάτω. Αν μη τι άλλο, και κάνε μου μία περιγραφή, μιας και είναι τα τελευταία κομμάτια που έχουν έρθει έτσι για φθινόπωρο χειμώνα. Ναι. Και τώρα με το κρύο που έχουμε. Τα πουλοβεράκια. Λοιπόν, τι θέλεις ακριβώς να σου πω, τι φορά. Βλέπω ότι φοράς το μπλε με το κόκκινο. Είναι πάρα πολύ στη μόδα. Πέρα από το μαύρο που είναι σταθερή αξία στο χειμώνα και το φθινόπωρο και το γκρι. Το ναυτικό μπλε κυριαρχεί πάρα πολύ, όπως και το κόκκινο, αλλά και το ροζ. Και γενικά τα έντονα χρώματα το χειμώνα αρχίζουν να εμφανίζονται για να σπάει η μονοτονία. Μάλιστα. Αυτό το λόγο και εγώ είμαι ντυμένη με χρώματα σήμερα. Ωραία. Τζιν παντελόνι Pink Woman. Εννοείται. Μιας και τα τζιν σας είναι γενικότερα από τα σταθερά σας κομμάτια και τα πιο γνωστά. Ναι, είναι τα τζιν. Έχουμε πέρα από τζιν οι βασικές μας κολεξιόν, τα basic κομμάτια που ονομάζουμε εμείς, τα οποία έρχονται σε εβδομαδιαία βάση. Έχουμε την κολεξιόν, όπως είναι το πουλεβεράκι που φοράω και το πουκάμισο, όπου χωρίζονται σε θεματικές ενότητες, ανάλογα με την εποχή που έρχονται, και συμπληρώνουμε το στυλ μας με αξεσουάρ και παπούτσια. Όπως αυτό το υπέροχο λιονταράκι που φοράς. Δεν είναι τέλειο. Το οποίο το φοράς όπως θέλεις. Μπορείς αυτό να το βάλεις και πιο κάτω και πιο χαμηλά, ναι. Όπως σε βολεύει. Εγώ τώρα το έβαλα έτσι. Μ' αρέσουν αυτά που κάνω εδώ στο λαιμό. Και εμένα μου αρέσει. Και φουλάρια. Και φουλάρια. Για αξεσουάρ. Και πολύ ωραία φουλάρια φέτος. Ναι, νομίζω ότι είναι ωραίο. Σ' αρέσει. Ναι, πάρα πολύ. Το έχουμε και σε πράσινο το συγκεκριμένο, σε ενδιαφέρει. Ναι, πάρα πολύ. Και πολλούς σταυρούς επάνω, δηλαδή τα φουλάρια πέρα από τα κλασικά που ξέρουμε, έχουν και στράς, έχουν και άλλα. Ξεφεύγουν από το κοινότυπο. Το συγκεκριμένο που φορά εγώ έχει νεκροκεφαλές, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Άτε. Ναι. Λουλουδάκια έβλεπα εγώ. Αλήθεια. Ναι. Και λουλουδάκια. Τα συνδυάζουμε και τα δύο. Δεν σας ακούω, αγάπες μου. Τι μου λέτε. Δεν ακούω. Συγγνώμη. Για πείτε το. Εντάξει. Ορίστε. Το ξέρουμε. 24-6-10. Το λέω. 32-2-33. Με εσωτερικό 2. Δεν πρόλαβα να το πω. Δεν πρόλαβα. 20% έκπτωση σε 2 τυχερές ή τυχερούς από το κατάστημα Pink Woman για να κάνετε τις αγορές σας και σε Κοζάνη και σε Πτολεμαϊδα. Pink Woman λοιπόν για την γυναίκα και σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε κυρία Ζωή, σε τι ηλικίες? Δεν έχουμε συγκεκριμένη ηλικία. Το target group μας είναι στις γυναίκες που θέλουν να ντύνονται με τις τάσεις της μόδας. Από 5 χρονών μέχρι 105, έστω και αν ακούγεται υπερβολικό. Αλλά όσες γυναίκες θέλουν να ακολουθούν τη μόδα και να ντύνουν σύμφωνα με αυτή, απευθύνονται σε εμάς. Υπέροχα. Pink Woman για το καλό μας ντύσιμο. Απαραίτητο στοιχείο. Pink Woman για το καθημερινό και Pink Woman και για το βράδυ. Για πες βραδινά ρούχα. Ναι, δεν περιοριζόμαστε μόνο στα casual. Έχουμε και βραδινά όπως αυτά που φοράς. Φορεματάκια, φούστες, μακριές φούστες, το οτιδήποτε μπορούν να βρουν σε βραδινό. Στην δεν περιοριζόμαστε. Και αθλητικό. Φουτεράκια. Φόρμες, ναι, που είναι και η προσφορά μας και όλα σε αυτή τη βδομάδα. Α, πες μου, και... πες μου. Λοιπόν, όλα τα φούτερ και όλες οι φόρμες μας είναι στα 25%. Μείον 25% σε όλες τις φόρμες και τα φούτερ αυτή την εβδομάδα. Ναι. Στο Pink, αυτά τα υπέροχα που έχετε. Βέβαια, να μας επιλέξουν, να έρθουν να τους ντύσουμε. Τέλεια. Και casual, λοιπόν, είπαμε τζινάκια, πουλοβεράκια, πουκαμισάκια, μπλούζες στις αποχρώσεις που μας ανέφερες, αξεσουάρ και παπούτσια. Και παπούτσια. Στα παπούτσια τώρα που έχουμε στο Pink και στα αξεσουάρ λίγο, τι επικρατεί, είναι τα πιο αθλητικά, είναι τα πιο swag που λέμε έτσι με τρούξ και... Έχουμε απ' όλα. Έχουμε και καθημερινά, αθλητικά, έχουμε και με τα στρασάκια που είπες, έχουμε και πιο επίσημα όπως η γόβα που φοράω. Δεν περιοριζόμαστε σε ένα μόνο κομμάτι. Θέλω να δείξουμε γόβα. Η γόβα σου είναι τέλεια. Τι αρέσει. Πού είσαστε? Ναι. Κάνε λίγο και έτσι. Θέλεις έτσι. Θέλεις έτσι. Πώς καλά, εντάξει, είναι απίστευτη η γόβα. Αυτό είναι Pink. Και αυτό είναι Pink.
Ναι. Και αυτό είναι πριν. Και εγώ τι έβλεπα σήμερα που ήρθα στο μαγαζί, βλέπω. Δεν έρχομαι γρήγορα. Πρέπει να έρχομαι πιο τέτοιο. Θα μα φτιάξει νωρίτερα και θα τα δείχνουμε όλα. Τέλεια. Θα βάλω κι εγώ αύριο παπούτσι pink. Πρέπει. Που είμαστε εδώ. Θα βάλω κι εγώ στέλιο, ακούς. 24 60 32 233 με εσωτερικό 2 για να είστε κι εσείς ένας ή μία. Τυχερός ή τυχερή που θα κάνετε δική σας την δωρεοεπιταγή, το κουπόνι, το εκδοτικό, θα το πω σωστά, μείον 20% για επιπλέον. Ήδη έχουμε πολύ προσιτές τιμές. Ναι, ήδη. Θα τα πούμε μετά για τις τιμές. Μείον λοιπόν 20% για τις αγορές σας. Λοιπόν, 24, 60, 32, 233 από το κατάστημα Pink Ozanis ή Πτολεμαΐδας. Και επειδή μας έχει ανοίξει η όρεξη και τώρα είναι και Τετάρτη και η αγορά εδώ πέρα στην Κοζάνη είναι κλειστή και δεν μπορούμε να πάμε στο Pink, επιστέψτε με, θα πάμε. Χάρη, θέλεις να πάμε λίγο στο Pink? Θα πάμε τώρα στο Pink. Shine bright like a diamond. Facebook λοιπόν, Pink Official, όπου μπορούμε να κάνουμε like στη σελίδα. Και να δούμε και τις νέες παραλαβές που έρχονται σε εβδομαδιαία βάση. Πολύ ωραία. Το Pink Woman στην Κοζάνη, σε ένα διόροφο χώρο, όπου επάνω βρίσκουμε τι ακριβώς, ζωή και τι στον κάτω όροφο. Λοιπόν, στον πάνω όροφο βρίσκουμε πιο casual ρούχα, από jean, pullover, πουκάμισα, φόρμες, φούτερ, όπως είπαμε, και ο κάτω όροφός μας περιλαμβάνει βραδινά ρούχα και όχι μόνο. Υπάρχουν και κάποια αθλητικά και κάποιες προσφορές. Πολύ ωραία. Βλέπουμε ήδη ότι μέσα στο κατάστημα, με το που μπαίνει ο πελάτης μέσα, έχει την ευκαιρία να ξεχωρίζει τα stand που είναι σε προσφορά και με πολύ καλές τιμές. Και υπάρχει μια πολύ καλή οργάνωση του χώρου, έτσι ώστε να μπορείς άμεσα έτσι να ανακαλύπτεις το σημείο που θέλεις να πας. Ακριβώς, να πας για να κάνεις την αγορά σου. Πολλές λοιπόν οι προσφορές που ισχύουν, βλέπουμε ήδη εδώ πέρα στην οθόνη μας. Παπούτσια που αναφέραμε πριν, βλέπουμε έτσι τα σχέδια. Αυτά είναι. Τη συμπάθησαν όλο τη γόβα μου. Αυτά είναι. Λοιπόν, μπράβο, προσιτές τιμές, με ρωτάει η φίλη μου από το Control, η Ζωή, μου λέει πόσο η γόβα. Πόσο, δεν θέλω να μου πεις τιμή, θέλω να μου πεις... θα χρειαστεί να βάλω πολύ βαθιά το χέρι μέσα στη τσέπη όταν θα έρθω στο πίνακα. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Τέλεια. Προσιτές τιμές, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανάλογα πλέον με την εποχή που είμαστε και επειδή έχουμε και το value for money που λέμε εμείς, ότι συνδυάζουμε την ποιότητα και το design σε χαμηλές και ποιοτικές τιμές. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε μέσα από τα ρούχα μας στο Pink Woman. Πολύ σημαντικό. Είναι μια εταιρεία που είναι ελληνική, έτσι, τα λεφτά που δίνουμε πηγαίνουν στην χώρα μας. Είναι μια εταιρεία που είναι ποιοτική, παρότι είναι οικονομική. Γιατί όσοι έχουμε δοκιμάσει Pink Woman και ξεχωρίζουμε από την ωραία εικόνα, αλλά μας μένουν και όλα στα ρούχα μας. Και μου αρέσει και το άλλο, ότι υπάρχουν αλυσίδες καταστημάτων έτσι που είναι σε οικονομική τιμή που γνωρίζουμε όλοι, με μια τεράστια πληθώρα κομματιών του ίδιου σχεδίου.
Το Pink Woman κάθε εβδομάδα, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες ανανεώνει συνέχεια την κολεξιόν του. Έχουμε πάνω από 120 προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε και ανανεώνουμε συνέχεια τα ρούχα μας και τα σχέδιά μας για να δίνουμε καινούργια σχέδια στους πελάτες μας σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι. Τι μπουφανάκια φοράμε τώρα που άρχισε το κρύο? Αχ, δεν άρχισε ακόμη το κρύο. Δεν θέλω να το δεχτώ ακόμα ότι άρχισε το κρύο. Λέμε τώρα, λοιπόν, σε ένα παράλληλο σύμπαν αν άρχισε το κρύο, τι θα φόραγα εγώ τώρα? Τι θα φόραγες εσύ? Θα φόραγε σαμάνικα μπουφανάκια, σε έντονα χρώματα, όπως φούξια, πράσινο. Πολύ, θα σου άρεσε? Καλό. Πολύ. Ναι. Και αργότερα δερμάτινο, σε κόκκινο, σε μαύρο. Τέλεια. Πιο έτσι rock στυλ μου κάνει αυτός ο χειμώνας, πιο άγριος, πιο wild. Ναι, λοιπόν. Θέλεις να το πω εσύ από τη ροή, θέλεις, τι να σε κάνω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή εμείς, εγώ προσωπικά όταν έρχομαι στο Pink, κάνουμε έτσι και το styling με τα κορίτσια εκεί πέρα. Μπορεί να το κάνει μια πελάτησα, δηλαδή να έρθει και να σου πει ζωή ή στην Ελπίδα ή στη Σταυρούλα ή σε οποιαδήποτε. Θέλω να με βοηθήσεις, να μου κάνεις πάνω κάτω είμαι αυτό ή θέλω αυτό το στυλ και να μου κάνεις όλο το σύνολο. Εννοείται. Είναι από το αρχικός μας στόχος να βοηθάμε τις πελάτησες, να τις ενημερώνουμε, να δίνουμε την άποψη και τη γνώμη μας. Αν δεν ερωτήσουν εμάς, ποιον. Πολύ ωραία. Άρα και στυλίστριες εκεί πέρα, ναι, στο Pink Woman. Το κάνουμε Woman. Και αυτό. Εκτελούμε και Pink αυτό. Pink Woman λοιπόν σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα και ήρθε η ώρα να ξανανοίξω το ακουστικό μου, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα ταυτόχρονα να ακούω αυτές τις ωραίες πληροφορίες και εσένα, χάρη μου μαζί. Αλλά τώρα θέλω να σε ακούσω, Ζωή, βοήθησέ με, δεν ακούω. Θέλω τα ονόματα, τους, πόσοι τηλεφωνήσανε, να κάνουμε την κλήρωση. Εσείς που έχετε κερδίσει, που θα κερδίσετε, δηλαδή θα πούμε τώρα το ονοματάκι σας, θα έρθετε από εδώ, από τα φλάς. Θα πάρετε την καρτούλα, το εκπτωτικό κουπόνι και θα πάτε στο Pink και θα ψωνίσετε ό,τι θέλετε με έκπτωση συν επιπλέον 20% στις τελικές σας αγορές. Χάρη, στον αέρα. Βγες, ούτως ή άλλως δεν εγώ. Νύπτωτας χείρας μου. Έλα, Χάρη, να σε ακούσουμε, αγόρι μου. Δεν σε ακούω. Λοιπόν. Μπράβο, Χάρη μου. Είναι... Πόσα ονόματα θέλουμε? Πόσα... Δύο θέλουμε. Δύο ονόματα, ωραία. Ναι. Θέλω να μας δώσει η Ζωή όμως δύο αριθμούς. Από θα το δώσω. 1 έως και το 125. Από το 1, λοιπόν. Το 11. Ναι. Και το 95 θα πω. Το 11 και το... 95. Το 11 και το 95. Το 1 είναι Ελευθεριάδου Ανατολή. Ελευθεριάδου Ανατολή από την Κοζάνη. Να σου κάνω νοηματική. Χάρη. Και... Να κάνω νοηματική να μεταφράσω. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία, και το δεύτερο. Το δεύτερο είπαμε το 95. Άννα Παρανόμου. Άννα Παρανόμου και Ελευθεριάδου Ανατολή. Είστε οι δύο κυρίες οι οποίες έχετε κερδίσει την έκπτωση 20% στο κατάστημα Pink Woman σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ζωή μου, Ζωή Μπατιάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εγώ κοντά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να πούμε λίγο το ωράριο βέβαια, που είναι πολύ ναι, σημαντικό. Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο είμαστε 9 με 5. Ακούστε, και εσείς που σχολάτε 2.30-3 προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε άνετα. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή είμαστε 9 με 9.30 το βράδυ. Τι εννοείς, ότι δεν κλείνετε το μεσημέρι? Δεν κλείνουμε, είμαι συνεχόμενη. Το ήξερα, αλήθεια, να το κάνω σαν έκπληξη. Λοιπόν, από Δευτέρα έως και Σάββατο, πού είσαι, δώσε το ψηλό, δώσε, πάνω, πάνω, το άλλο, το μεγάλο, εκείνο, το γενικό, να κλείσω εντυπωσιακά και έτσι, μπράβο, σηκώθηκε. Από Δευτέρα έως και Σάββατο, Pink Woman, Δευτέρα και Τετάρτη, μέχρι και τις 5 το απόγευμα και τις υπόλοιπες μέρες, όλη την ημέρα ανοιχτά, εμείς όμως, κάθε μέρα, 5.30 με 7, εδώ στο like, δεν ξέρω πού να κοιτάξω, θα σας στείλω τα φιλιά μου παντού, ραντεβού αύριο, ακολουθεί Απόστολος Γαϊτάνης με το κεντρικό, με το θελητήριο ειδήσεων, ναι, τον 7. Και μην ξεχάσετε, στις 9 η ώρα, ο αποκαλυπτικός Θόδωρος Καρυπίδης με το κεντρικό θελητήριο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Κάνθομαι έτσι λίγο ήσυχα και τέτοια, γιατί με φωνάζουν που σηκώνουμε και κάθομαι στις κάμερες. Ραντεβού αύριο, γιατί αύριο θα κάνουμε γιόγκα, θα μάθουμε την έρευνα του Τόλι και καινούργια πράγματα και θα μιλήσουμε ζωντανά με μία σούπερ τραγουδίστρια, θα σας πω τώρα, Κωνσταντίνα, εδώ στο like, η γνωστή Κωνσταντίνα από την Κύπρο, εδώ στο like, αποκλειστικά με τον Γιώργο του Πουλίδη. Τα φιλιά μας, ραντεβού αύριο. Γεια σου, Ζωή.